γι' αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς γνωρίσατε τον κύριο Αναστασιάδη. Ήταν έναν μαθητικό ειδήλιο, το οποίο της εποχής εκείνης, όπως ξέρετε, είναι πολύ ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε πολύ πιο από ωραία. Τώρα. Ίσως γι' αυτό να κράτησε τούτη σχέσεις τόσο χρόνια. Επερνούσε έναν απόγευμα από το γραφείο του πατέρα μου, με είδεν και έκτοτε προσπάθησε να... Πόσο καιρό προσπαθούσε? Προσπαθούσε αρκετά. Αν είναι κάτι που έτσι τον θαυμάζω, είναι η διεκδικητικότητα του. Και από τότε φαίνεται ότι είχε αυτή τη διεκδικητικότητα και το πείσμα. 46 χρόνια μαζί. Κλείσατε πρόσφατα 46 χρόνια. Ναι. Θα έλεγε κανείς, δεν περάσατε κι εσείς από τις δύσκολες φάσεις σας, από τις δικές σας κρίσεις, όπως περνάνε όλοι οι Γάλλοι. Όλοι. Αν λέγαμε να βιώσαν φωσπαρτός, θα ήταν ψέμα. Κάθε σχέση, κάθε γάμος, κάθε τι, υπάρχουν τις δυσκολίες του. Το θέμα είναι να τις ξεπερνάς και να βγαίνεις αλόβητος από αυτές και να αφήνεις τις δυσκολίες και τα αυτά στο παρελθόν, διότι αν δεν τα αφήσεις στο παρελθόν, τότε δεν μπορείς να χτίσεις το μέλλον. Έτσι λέει είναι. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ. Έτσι ναι, είναι. Ναι. Πώς γίνονται οι αντιπαραθέσεις μέσα σε ένα σπίτι με ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δηλαδή, πρέπει να κάνετε πάντα εσείς ένα βήμα πίσω? Όχι, είναι ανθρώπινες, νομίζω ότι και εκείνος. Καταλαβαίνει πότε έχει λάθος και εκείνος νομίζω είναι πιο... Καταλαβαίνει, ναι, ναι. Όπως σας είπα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει στόχους στην ζωή του και θέλει να τους πετύχει. Δηλαδή, και ξέρει πότε θα διεκδικήσει αυτούς τους στόχους, που είναι πολύ σημαντικό. We keep this love in a photograph. Είναι διεκδικητικός, είναι δυναμικός, είναι άνθρωπος ο οποίος συγχωρεί και ακόμα αυτούς που του έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό, πραγματικά. Έχει τούτον τον τρόπο να ξέρει πώς να σε διαχειρίζεται, δηλαδή πώς να σε επηρεάσει χωρίς να σου το πει. Χωρίς να σου το επιβάλλεις, χωρίς να σου πει, ας πούμε, «Α, το τάδε μ' αρέσει και δεν θα το κάνεις». Loving can heal. Yeah, loving can mend your soul. And it's the... Τι είναι το πιο σημαντικό για εσάς που θέλετε να μεταφέρετε στα παιδιά σας? Να είναι σωστοί άνθρωποι, να αγαπούν, να εκτιμούν τον συνάνθρωπον τους και να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους, τους φίλους τους. Ότι ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Θεό, διότι μου έδωσαν καλά παιδιά, καλούς γαμπρούς και υπέροχα εγγόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, την όμορφη, τη χαλαρή, την ανθρώπινη. Εμείς. Και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ.